Δεν πήγε καλά το κόμμα στις ευρωεκλογές. Είμαστε μια σταθερή δύναμη, κύριε Παπαχρήστο. Δεν ξέρω πού ναι, το βγάζει, αλλά... δεν πήγε καλά, αλλά εμείς πήγαμε νέα στη μάχη. Ναι. Τα θυμάστε, αυτό είναι τα λέγαμε και τα λέγαμε αυτό. Και έχουμε μια αύξηση και μια συσπήρωση και σε δήμους και σε περιφέρειες. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό, πώς το λένε, είναι για αλλά είναι μια σταθερή δύναμη του ΚΚΕ που δείχνει όποιος ψηφίζει ΚΚΕ θα μείνει ΚΚΕ η ψήφος του. Και, εν πάση περιπτώσει, εδώ επειδή θα έχουμε σε λίγο βουλευτικές εκλογές, είναι μια δύναμη σταθερή, μια δύναμη που στάθηκε από τις θέσεις της λαϊκής αντιπολίτευσης, θα παλέψει από αυτές τις θέσεις και θα δυναμώσει και μέσα στη Βουλή, πρέπει να δυναμώσει φυσικά, και μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Γιατί κοιτάξτε, τα μνημόνια είναι εδώ. Οι νόμοι, οι εφαρμοστικοί είναι εδώ. Τα μέτρα είναι εδώ. Τα αντεργατικά μέτρα για την εργατική τάξη θα εφαρμοστούν. Ναι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά βέβαια ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται και από το αποτέλεσμα και τώρα αν οι δημοσκοπήσεις βέβαια δείχνουν αυτό ξανά. Επομένως, ποιος θα είναι ουσιαστική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ που από τη θέση της αριστεράς, ας πούμε, ακολούθησε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που ήταν πολιτικές που τσάκισαν κυριολεκτικά τα δικαιώματα και στη συνέχεια βέβαια εκφράστηκε η λαϊκή δυσαρέσκεια από τον κόσμο και σωστά ναι. Εκφράστηκε απέναντι σε μια δύναμη που ήθελε να ονομάζεται αριστερά, αλλά εφάρμοσε τις πιο συντηρητικές πολιτικές και, αν θέλετε, έδωσε βήμα στο να έρθει η Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές. Δεν μπορεί να παίζεται αυτό το δικομματικό παιχνίδι με διαφορετικούς αντιπάλους. Πάντα όμως δεν παίζονταν το δικομματικό παιχνίδι, αυτό έλεγε το ΚΚΕ. Το δικομματικό παιχνίδι, ναι, ξέρετε, τώρα αλλάζουν οι μεταπολίτευση και μετά αυτό παρακολουθούμε. Οι παίκτες. Επομένως, ποιος θα είναι αντιπολίτευση, ποιος θα προασπίσει τα λαϊκά δικαιώματα, ποιος θα είναι στους δρόμους, ποιος θα οργανώσει το κίνημα. Μπορούν να δοθούν λύσεις, κύριε Παπαχρήστο και κύριε εδώ που κάνετε την ερώτηση, η Μανιάτη και η κυρία Μοσχολιού. Μπορεί να δοθούν λύσεις χωρίς το εργατικό κίνημα. Μπορούν να λυθούν προβλήματα εάν ο λαός που υποφέρει δεν παλέψει, αν δεν αγωνιστεί. Ποιος θα δώσει λύσεις? Δύο κόμματα, τρία κόμματα που παίζουν στην πλάτη του λαού εδώ και χρόνια έχουν αλλάξει κυβερνήσεις, αλλάζουν, αυτοπροσδιορίζονται δεξιές, αυτοπροσδιορίζονται αριστερές και οι πολιτικές τους είναι σταθερές. Δηλαδή, πώς θα ζήσει ο εργαζόμενος? Μιλάνε και ξαναμιλάνε για ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Των 300 ευρώ, με τις συντάξεις τσακισμένες, με τις τεχνολογίες να απογειώνονται σήμερα και να μπορεί ο εργαζόμενος να παράγει πολλαπλάσια, να ζήσει καλύτερα. Και αυτοί του λένε θα δουλεύεις 12 και 15 ώρες και θα δουλεύεις 7 μέρες. Ποιος θα είναι ουσιαστική αντιπολίτευση, ποιος θα παλέψει? Και μέσα στη Βουλή ποιος θα παλέψει? Επομένως, η ψήφος που σήμερα θα πιάσει τόπο θα είναι η ψήφος που πρέπει να πάει στο ΚΚΕ. Και όσοι οι εργαζόμενοι μας ακούν, δήμους, και αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, πόσους δήμους διεκδικεί πλην του κύριου Πελετίδη το ΚΚΕ? Είμαστε σε 5 δήμους. Σε πέντε δήμους. Είναι η Κεσαριανή, η Πετρούπολη, ακόμα Πάτρα. Χαϊδάρη. Είναι η Καρία, Χαϊδάρη. Και θα δώσουν τη μάχη. Αλλά και εκεί που είμαστε, αν θέλετε, μειοψηφία. Για να πω κάτι και για τα αυτοδιοικητικά. Προοδευτικά για να πω, για να πω. Όχι, κύριε Ξηδάκη, να διαβάζετε καλά. Να διαβάζετε, να διαβάζετε τον κύριο Παπά στο tweet. Και το 14%. Σας απαντάω. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα. Να διαβάσετε στο tweet τον κύριο Παπά, που είναι πρωτοκλασσάτος τέλεχος, ότι εχθές έδωσε υποστήριξη στον κύριο Βοσκόπουλο στην Κεσαριανή. Και να τα αφήσετε αυτά τα περί προοδευτικών και τα λοιπά. Γιατί θα είναι φίλο. Μπορεί να είναι φίλο. Μπορεί να είναι συμπαθητή του. Δεν μπορεί να το στηρίξει το συμπαθητή. Και πώς θα τα βρούνε. Και πώς θα τα βρούνε τώρα που είχατε αγωνία στην τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα τα βρούνε? Έχουν τις ίδιες πολιτικές. Έχουν την ίδια κατεύθυνση. Οι δικοί μας οι δήμαρχοι αντιστάθηκαν. Έκαναν έργο επειδή αντιστάθηκαν. Επειδή κινητοποίησαν το λαό.